Ανάσα σε 8.000 ανέργους στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα δώσει το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας, το οποίο βρίσκεται λίγο πριν την προκήρυξη των θέσεων, καθώς έρεται και το τελευταίο εμπόδιο που αφορούσε στον τρόπο εμπλοκής του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Ο λόγος ότι το πρόγραμμα ήταν παγωμένο τόσο καιρό οφείλεται στο γεγονός ότι έπρεπε να εξασφαλιστεί η ενεργό συμμετοχή του ΑΣΕΠ κατά την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Αυτό εξασφαλίζεται με νομοθετική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται τώρα στο νομοσχέδιο, πρόκειται να περάσει από τη Βουλή, για το ενιαίο μισθολόγιο και την εφεδρεία κτλ. Οπότε, αφού έχουμε πλέον και νομικά και θεσμικά το ΑΣΕΠ σε αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να προχωρήσουμε. Σαν χρονικό ορίζοντα, πότε περίπου προβλέπετε ότι θα βγουν οι πρώτες προκηρύξεις? Οι εγκρίσεις όλων των προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί από τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα έχουν τελειώσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Οπότε αυτοί οι φορείς στη συνέχεια θα βγουν με προκηρύξεις, με προσκλήσεις δηλαδή προς τους ανέργους, για να τους εντάξουν στα προγράμματα της απασχόλησης. Ρωτάω γιατί για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν ήδη εγκριθεί τα προγράμματα. Σκοπός είναι να πάμε σταδιακά, δηλαδή περιφέρειες που έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης να ξεκινούν τις προσκλήσεις. Μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή λογικά θα έχουμε τις πρώτες προκηρύξεις. Εκτιμώ πως ναι. Φυσικά με την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα όμως προχωρά και το νέο πλαίσιο που θα διέπει τα προγράμματα κατάρτισης, το οποίο θα συντομεύσει κατά πολύ το χρόνο αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, ενώ θα δίνει στον ωφελούμενο την ευχέρεια να επιλέγει μόνος του το φορέα κατάρτισης. Το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται τώρα ένα νέο διαχειριστικό πλαίσιο με τη χρήση του κουπονιού κατάρτισης, το λεγόμενο voucher, το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ σύντομα έτοιμο και έτσι θα έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο, το οποίο θα είναι προς χρήση από πλευράς των ανέργων, δηλαδή θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο κάθε άνεργος και να πηγαίνει και να αναζητά τον κατάλληλο φορέα που θα μπορεί να του παρέχει επαγγελματική κατάρτιση. Αυτό διασφαλίζει... Είναι ένα ευέλικτο εργαλείο, το οποίο έρχεται να απαντήσει σε όλες τις δυσκολίες που είχαν προκύψει με τις διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες είναι μακρόχρονες και αν προκύψουν και κάποιες δικαστικές εμπλοκές γίνεται ακόμα δυσκολότερες. Ο στόχος μας που κατευθυνόμαστε προς την επιλογή του διαχειριστικού πλαισίου του voucher είναι ακριβώς να έχουμε την ευελιξία ούτως ώστε άμεσα να παρεμβαίνουμε. Διότι η διαγωνιστική διαδικασία δημιουργούσε νεκρά χρονικά διαστήματα από την ώρα που προκυρήσε το ένα διαγωνισμό μέχρι την ώρα της ανάθεσης και της κατακύρωσης του διαγωνισμού μεσολαβούσε τουλάχιστον ένας χρόνος, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Μέσα σε αυτό το χρόνο δεν μπορείς τον άνεργο να τον έχεις παγωμένο και να του λες περίμενε, ενώ το voucher σου δίνει τη δυνατότητα να ωφεληθεί άμεσα ο άνεργος και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά. Παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένονται εναγωνίως από τους ανέργους, προκειμένου να στηριχθούν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία οικονομικά, αλλά κυρίως να αποκτήσουν εκείνα τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν και πάλι στην αγορά εργασίας, αναβαθμίζοντας τα προσόντα και τις δεξιότητές τους.